Δευτέρη συγχαρητήρια. Η ομάδα ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες για την κατάσταση του προβλήματος και τώρα πάτε στο τελευταίο παιχνίδι στη Μέκα την Τετάρτη. Τι έγινε σήμερα, ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ερχόμασταν από ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε χάσει. Με ψυχολογία όχι τόσο καλή, έπρεπε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το τομέα. Προσπαθήσαμε, ξέραμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Βότσης και το έδειξε το πρώτο παιχνίδι. Ή θα κερδίζαμε το παιχνίδι και θα πηγαίναμε σε τρίτο τελικό ή θα το χάναμε. Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε και γυρίσαμε ένα παιχνίδι. Έχουμε συνέχεια για το επόμενο. Τετάρτη είναι ο τελικός. Όποιος νικήσει παίρνει το πρωτάθλημα. Προγνωστικά δεν υπάρχουν σίγουρα. Θα προσπαθήσει να είναι όπως σήμερα. Το παιχνίδι Τετάρτης είναι 50-50. Όποια ομάδα είναι πιο συγκεντρωμένη και όποια θα θέλει πιο πολύ, θα πάρει και το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω, έχω εμπιστοσύνη στα κορίτσια μου. Αφού κερδίσαμε και σήμερα, γιατί να μην κάνουμε το comeback και μέσα στο γήπεδο του Βότση, το αποδείξαμε τη θέρμη. Θα προσπαθήσουμε ο καλύτερος να σας κερδίσει και ας βγει πρωταθλητής. Το γεγονός ότι παίζετε στην έδρα του αντιπάλου, είναι σίγουρα αρνητικό για σας? Όχι, Βασίλη, παίξαμε και μέσα στη θέρμη και καταφέραμε και ανατρέψαμε το σκορ, έτσι. Στο μπάσκετ όλα είναι δυνατά, είναι 50-50, θα πάμε και ό,τι γίνει. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο τελικό. Να είσαι καλά, Βασίλη.